1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Την επιδημιολογική εικόνα της χώρας στο τελευταίο 7ήμερο θέτει επιτάπητος η Επιτροπή των Ειδικών που συνεδριάζει σήμερα, προκειμένου να καταλήξει στην εισήγησή της προς την κυβέρνηση σχετικά με την ισχύ των περιοριστικών μέτρων στην εστίαση. Ο Υπουργός Πάντους Υγείας Θάνος Πλεύρης προανήγγειλε παράταση κατά μία εβδομάδα των μέτρων. Μεγάλη αύξηση του οικού φορτίου στα αστικά λιμέντα παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Συν 118% στο Ηράκλειο, συν 239% στο Ρέθυμνο, συν 113% στον Άγιο Νικόλαο και συν 50% στα Χανιά, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας Λιμάτων του ΕΟΔΗ. Αύριο Πέμπτη ανοίγει πλατφόρμα για την τέταρτη ενισχυτική δόση εμβολίου στους ανοσοκατασταλμένους. 1.103.929 οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στην Κρήτη μέχρι σήμερα. Το σύνολο των ολοκληρωμένων εμβολιασμών, δηλαδή δύο δόσεων, είναι 435.207 βάσει των στοιχείων της ιστοσελίδας εμβόλιο.gov.gr επί συνόλου 623.065 κατοίκων στο νησί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου οι εμβολιασμοί μίας τουλάχιστον δόσης είναι 212.700, δύο δόσεων 203.375 και τριών δόσεων 128.227. Συνολικά στο νομό Ηρακλείου έχουν πραγματοποιηθεί 526.590 εμβολιασμοί. Στη δημιουργία εμβολιαστικών γραμμών για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών σε 26 νησιά της χώρας προχωρά το Υπουργείο Υγείας με στόχο την επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος και τη διευκόλυνση των νησιωτών. 225 οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, οι 191 στις κλινικές COVID και οι 34 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 28 διασωληνωμένοι. Αναστολή επίσης 11 τμήματων σε σχολεία όλων των νομών της Κρήτης έφερε η αύξηση των κρουσμάτων καθώς ξεπέρασαν το 50-1. Σε αναστολή τίθενται τμήματα λυκείων, γυμνασίων και δημοτικών σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Ειδικότερα για το Ηράκλειο έκλεισαν ένα τμήμα της Τρίτης Λυκείου στο Γενικό Λύκειο Πόπιας, ένα τμήμα στο νηπιαγωγείο του Προφήτη Λία και ένα τμήμα της Τρίτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου στο Σκαλάνι. Πικετοφορεί αύριο 20 Ιανουαρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, διοργανώνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας και μόρφωσης για τους μαθητές. Οι μαθητές τώρα όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, υπενθυμίζεται, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί, ότι από σήμερα έως και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου πως μπορούν να προμηθεύονται 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self-test από τα φαρμακεία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 24 Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου 2022. Αντιμέτωπη με την απειλή μιας ασυνήθιστα μακράς περίοδου γρίπης, παράλληλα με την COVID-19 η Ευρώπη, καθώς το Δεκέμβριο ο ρυθμός των ασθενών στις ευρωπαϊκές μονάδες εντατικής θεραπείας αυξανόταν σταθερά, φτάνοντας στους 43 την τελευταία εβδομάδα του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αδιάθετο ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος των αντιγρυπικών εμβολίων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Την ανάγκη της προστασίας των ευπαθών ομάδων που αποφάσισαν φέτος να μην κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, σημειώνει ο Γενικός Παθολόγος Νίκος Λαθουράκης, μιλώντας στον 984. Μία έξαρση της γρίπης, παράλληλα με την επιδημία COVID-19, μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στα ήδη πιεσμένα συστήματα υγείας, όπως αναφέρει στην έκθεσή του το ECDC. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τους ασθενείς που περιμένουν στις λίστες αναμονής για να χειρουργηθούν, προχώρησαν 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σοκράτη Βαρδάκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό καλεί σε σύσκεψη την 3η 25 Ιανουαρίου στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου, στην Παλιά Λαχαναγορά, όλα τα εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας και συνθήκων στους χώρους εργασίας, στα σχολεία όπως επίσης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ανοιχτή επιστολή του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στον Υπουργό Εργασίας. Μέτοιμα να δοθεί η νέα παράταση υποβολής ενστάσεων 15 ημερών στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. 486 προς το παρόν στον αριθμό στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, αν και ήταν συνεπείς με τις διαδικασίες του υγειονομικού πρωτοκόλου που έπρεπε να ακολουθήσουν τις ημέρες των εορτών. Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθούν επιπλέον 1.500 πρόστιμα σε ανεμβολία στους εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας, με την ανεργία να καλπάζει και την ακρίβεια να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, στο νομό Ηρακλείου, κατά την περίοδο 24 Οκτωβρίου 2021 έως 11 Νοεμβρίου 2021, υποχρεώθηκαν όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι να κάνουν rapid test σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωναν για το αποτέλεσμα του τεστ αρνητικό σε ειδική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, αφού ο εργοδότης δήλωνε το αρνητικό rapid test του εργάνη, επέτρεπε την είσοδο του εν λόγω εργαζόμενου στο χώρο της εργασίας του. Δυστυχώς, καταγράφηκαν, λέει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, πολλές περιπτώσεις που ενώ ο ανεμβολίαστος εργαζόμενος στηρούσε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να εργαστεί, διαπίστωνε ότι του επιβαλλόταν εις διπλούν πρόστιμο 600 ευρώ, σύνολο δηλαδή 1.200 ευρώ στον καθένα. Τη σύμβαση που αφορά στην ασφαλτόστρωση και συντήρηση βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Μηνωα Πεδιάδος, υπέγραψε ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας στο πλαίσιο του έργου, το οποίο έχει ύψος 500.000 ευρώ. Πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις στους οικισμούς Αρκαλοχώρη, Ερχοντικό, Στήρωνες Νηπιδητός, Μουσούτα, κάτω Καστελιανά, Θραψανό, Ζωφόρη, Αποστόλη, Καστέλη, Λίτος, Αρμάχα, Καραβάδο και Ευαγγελισμός. Δέσμευση παράλληλα του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Μηνωα Πεδιάδος, ότι η περιφέρεια θα μεριμνήσει για την απόκτηση των 25 επιπλέον οικίσκων που χρειάζεται ο Δήμος για την στέγαση των σεισμοπληκτών. Ξεκίνησε εκθέση η τοποθέτηση των 18 οικίσκων, στους οποίους θα στεγαστεί προσωρινά το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, που υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των σεισμών του Σεπτέμβρη του 2021. Τα κτηριακά και όχι μόνο προβλήματα στο Καλλιτεχνικό Σχολείο επισημαίνουν για άλλη μια φορά οι μαθητές τους στη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, ζητώντας να γίνουν οι όποιες επισκευές αλλά και να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο σχολικό περιβάλλον. Η ΔΕΙΑΗ ενημερώνει ότι θα γίνει διακοπή ίδρυυσης στην περιοχή της Θερίσου από σήμερα το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της απομόνησης των παλιών δικτύων και προκειμένου να γίνουν συνδέσεις με το νέο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής νερού στο 11122. Μπλόκο στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οποιονδήποτε άλλων τεχνικών παρεμβάσεων στα Λευκά Όρη, στα Χανιά και σε άλλους 5 επιλεγμένους ορεινούς όγκους της χώρας, βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την θεσμοθέτηση των 6 πρώτων απάτητων βουνών. Το αυστηρό καθεστώς απαγόρευσης για τους 6 αυτούς ορεινούς όγκους αφορά μάλιστα και σε υφιστάμενες ή αδειοδοτημένες ΑΠΕ, κάτι που σημαίνει ακύρωση αδειοδοτημένων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Επενδύσεων ή ακόμα και ξύλωμα εγκαταστάσεων, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι δεν θα επιτρέπεται ούτε η διάνοιξη δρόμων πέρα των δασικών. Στο ειδικό αυτό καθεστώς των απάτητων βουνών μπαίνουν τα Λευκά Όρη, η Τύμφιο, τα Ήγετο, ο Σμόλικας, το Σάος και το Όρος Χατζή. Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπει τη διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης λογαριασμών ηλεκτρικού και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση διευρύνεται η βάση των δικαιούχων καταναλωτών και εμπλουτίζεται το ρυθμιστικό περιεχόμενο, όπως αναφέρεται, της προβλεπόμενης κοινή απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Οικονομικών. Η τροπολογία αφορά στους καταναλωτές ηλεκτρικές ενέργειες ανεξάρτητα επίπεδου και όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου, εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τους αγρότες, τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και τις επιχειρήσεις. Στις δυνατότητες που προσφέρονται στον κλάδο των τροφίμων και της διατροφής να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς προκλήσεις, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για διεθνή ανάπτυξη, αξιοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΑΚ.
ΣΕΚΑΠ και τον οδηγό πλαίσιου για την ελληνική διατροφή που θα ανακοινώσει σύντομα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρεται με δήλωσή του ο Υπουργός Πίλιος Λιβανός, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Επισήμανση των Τροφίμων μέχρι το τέλος του 2022. Είπε ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει την άποψή της για τα σχήματα διατροφικής επισήμανσης τροφίμων εμπρόσθιου πεδίου, δηλώνοντας την προτίμησή της για ένα περιγραφικό και μονόχρωμο σχήμα και όχι ένα σχήμα συνολικής αξιολόγησης του τροφίμου όπως το Nutri-Score. Κάλεσμα σε σύσκεψη των παραγωγών από τους Αγροτικούς Συλλόγους Αστερουσίων Ηρακλείου τη Δευτέρα, 24 του μήνα, στο ΚΑΠΗ Αρχανών. Επιτάπητο στο σύνολο των προβλημάτων που τους απασχολούν, κόστος παραγωγής και διάθεσης, ζημιές στις καλλιέργειες, δασικοί χάρτες όπως και θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη ΔΕΗ Χανίων συγκεντρώνονται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων διεκδικώντας άμεσα μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50% και συνολική μείωση του αγροτικού ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Τη Δευτέρα 31 του μήνα η πανχανιώτικη κινητοποίηση με τα αγροτικά και τα τρακτέρ θα γίνει στις 11 το πρωί στον κόμβο Μουρνιών. Στην Αθήνα σήμερα και στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα, τα 6 από τα 26 μαχητικά Ραφάλ που έχει αγοράσει η Ελλάδα από τη Γαλλία και τίθεται στη δύναμη της 3-3-2 μοίρας. Ενισχύεται η εκστρατεία της Ελλάδας για την ανάκτηση των γλυπτών του Παρθενώνα, ισχυρίζονται αξιωματούχοι της Αθήνας, επισημαίνεται σε σημερινό άρθρο της εφημερίδας Times, χαρακτηρίζοντας το άρθρο της ομώνυμας εφημερίδας Κομβικό. Τα γλυπτά είναι ο πιο σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ των σύγχρονων Ελλήνων και των προγόνων τους, δήλωσε την Τρίτη ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ανώτερος σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το άρθρο των Times έχει αποδείξει την εγκυρότητα της υπόθεσής μας. Κάποιος πρόσθεσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκστρατεία έχει αποκτήσει νέα ζέση, είπε ενδεικτικά. Ανεξέλεγκτο το τοπίο στις δομές παιδικής προστασίας σε όλη τη χώρα, καθώς έως το 2019 κανείς δεν είχε μετρήσει καν πόσα παιδιά φιλοξενούνται στα ιδρύματα της χώρας, δηλώνει η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είπε ότι άλλες φορές δηλωνόντουσαν περισσότερα παιδιά για να αυξηθεί η χρηματοδότηση, ενώ άλλες φορές λιγότερα για να γίνονται οι υιοθεσίες, με τρόπο μη διαφανή. Πρόσθεσε δε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από όλα τα ιδρύματα, καθώς άλλα ήθελαν να λένε ότι έχουν περισσότερα παιδιά και άλλα λιγότερα για τους παραπάνω λόγους. Συγκλονίζει η συνέντευξη της 24χρονης κοπέλας που καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Κατάθεση ψυχής των 984 κακοποιημένης γυναίκας που διεκδικεί την επιμέλεια του παιδιού της μετά την επιστολή απόγνωσης της ιδίας στις γυναίκες βουλευτές του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την οποία ζητά ακρόαση. Μιλά στον 984 για το σοκ που δέχθηκε όταν με απόφαση του δικαστηρίου η επιμέλεια του ενός παιδιού της, αγοριού 9 ετών, περνά στον πατέρα με το αιτιολογικό ότι μπορεί να είναι κατάλληλος και πρότυπο για το γιο του λόγω φίλου. Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, ζει και εργάζεται σήμερα στην Κύπρο στην προσπάθειά της να διαφυλάξει την υγεία και την ηρεμία της οικογένειάς της. Στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου επανεκλέχθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά με ποσοστό 74,77% ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στα σύνορα της Ουκρανίας σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, εσπευσμένα μεταβαίνει στο Κίεβο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΗΠΑ για τα έργα ενεργειακής υποδομής στην Ανατολική Μεσόγειο, διαμηνύει ο Σύμβουλος για θέματα ενεργειακής ασφάλειας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Άμος Χοκστάιν. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γυροκομείο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Άλλοι 11 φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Οι 8 ομάδες της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος ρίχνονται σήμερα και αύριο στη μάχη. Παίζουν σήμερα Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αναγέννηση, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι Άρης Λαμία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αγωνιστική δράση σήμερα και για το πρωτάθλημα τη Super League με μία από τις αναμετρήσεις που αναβλήθηκαν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στις ομάδες. Στις 3 το μεσημέρι θα αναμετρηθούν Βόλους και Απόλλων Σμύρνης.
Ντέρμπι για την Επισκοπή δίνει σήμερα ο Ηρόδοτο στην Ελ Κερνασό. Αντιπίθεση αρχής γενομένης από το αυριανό παιχνίδι με το Διαγόρα στη Ρόδο εξαναβολής θέλει ο Εργοτέλης. 9.84. Ο καιρός. Αεροχήμαροι επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας, κύριο χαρακτηριστικό τους η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Από το Σάββατο σταδιακά η ελπίδα θα επηρεάσει την Κρήτη. Νεφελώδη σήμερα ο καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως τους 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.